Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Παναγιώτης του Ναβίτης, Γενικός Διευθυντής Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας και μέλος του ΔΣ του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος ΠΡΟΦΕ. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Ινστιτούτο για την πρόσκληση. Μαστήρα Τεχνών για την φιλοξενία. Δεν ακούγουμε. Λέγω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ το Ινστιτούτο για την πρόσκληση και το Χρηματιστήριο Αθηνών για την φιλοξενία. Νομίζω ότι οι προηγούμενες πολύ καλές ομιλίες και του κυρίου Φίλιππα και του κυρίου Πάνου μας έπεισαν ότι η χρηματοοικονομική, ο χρηματοοικονομικός αναλφαβητισμός είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την εποχή μας. Είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να αφήνει κανέναν αδιάφορο. Το περίγραμμα έχει τεθεί για το ποιο είναι το περιβάλλον που ζούμε, για το ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα και του πόσο χαμηλά ποσοστά αποταμιεύσεων έχουμε. Έχει διαπιστωθεί ότι πραγματικά είναι ένα φαινόμενο το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ συγκεκριμένες κοινωνικά ομάδες, όπως είναι οι ηλικιωμένοι, οι μετανάστες, οι γυναίκες, εκείνοι που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Και αυτό που επίσης είναι σημαντικό είναι ότι η βιβλιογραφία δείχνει ότι ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός συνδέεται με τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και εύκολο για εμάς που ζούμε στην Ελλάδα να το κατανοήσουμε. Η ερευνητική ατζέντα έχει καταδείξει ότι χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα τη συνεργασία των φορέων πολιτικής, ερευνητών, επαγγελματιών του χώρου της τραπεζικής, οικονομίας, λογιστικής, χρηματοοικονομικής, κοινωνιολογίας, πληροφορικής, παιδαγωγικής. Γενικά κανένας δεν πρέπει να μείνει αμέτωχος και χρειάζεται μια ευρεία συμμετοχή ιδιωτικών, κυβερνητικών, διεθνών και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Στόχος της προσπάθειας είναι η ανάπτυξη ενός προγράμματος επιμόρφωσης στην προσωπική χρηματοοικονομική, που να είναι συμβατό με τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές, να μαζέψουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει από έννοιες της εκπαίδευσης ενηλίκων και διαβίου μόρφωσης και να εκμεταλλεύεται την τεχνολογική πρόοδο και τις νέες δυνατότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πάμε λίγο από τη θεωρία στην πράξη. Θα χτίζεται μια πλατφόρμα. Η πλατφόρμα ονομάζεται Profit, όπου είναι μια μοντέρνα προσπάθεια πολιτικής ενημερωμένης από την έρευνα. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Profit, το οποίο συμπληρώνει ήδη το δεύτερο χρόνο δημιουργίας του, γιατί είναι μια ongoing διαδικασία, το οποίο προέκυψε από τη σύμπραξη 6 φορέων και της εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά είναι το Ινστιτούτο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, η Σχολή Διοίκησης Adam Smith του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης, η Ευρωπαϊκή Ένωση Ηθικών και Εναλλακτικών Τραπεζών, η Αυστριακή Εταιρεία Semantic Web και η Σλοβάκικη Εταιρεία EEA. Είναι μια φιλόδοξη και θα έλεγα έτσι, σύγχρονη προσπάθεια που αποβλέπει στη γέννηση μιας διαδραστικής πλατφόρμας χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, επίγνωσης και ικανότητας. Το ακρονίμιο του, αν και λίγο ατυχές ως Profit για χρηματοοικονομική πλατφόρμα, σημαίνει προώθηση χρηματοοικονομικής επίγνωσης για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα. Είναι ένα πρόγραμμα που έχει λάβει επιχορήγηση ύψους 1,6 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράμματος Ορίζοντας 2020. Θα υπολογίζουμε ότι θα παραδοθεί στην τελική μορφή στα τέλη του 2018. Αυτό που είναι σημαντικό επίσης να τονιστεί είναι ότι η πλατφόρμα Profit έχει οριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα πρόγραμμα υποστήριξης της ανοιχτής δημοκρατίας, μιας και συμβάλλει σε σημαντικούς κοινωνικούς στόχους της προστασίας πελατών και της κοινωνικής απόδοσης ηθικών και εναλλακτικών χρηματοπιστωτικών φορέων μέσω της βελτίωσης του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού. Μην σας κουράσω με όρους. Ωστόσο, αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι υπάρχουν κάποια φιλοσοφικά ερωτήματα που τέθηκαν και στις προηγούμενες παρουσιάσεις. Ποιος είναι αρμόδιος να διδάξει το χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό? Ακαδημαϊκοί, εκπαιδευτικοί, χρηματοπιστωτικοί φορείς, κατάλληλα επιμορφωμένα άτομα? Ποιος είναι ο ρόλος των ειδημών? Έχουν οι ειδήμονες καλύτερη προσωπική χρηματοοικονομική συμπεριφορά από κάποιον άλλον? Ποιος είναι ο ρόλος των ρομπότ, των αυτοματοποιημένων διαδικασιών στη σύγχρονη χρηματοοικονομική συμβουλευτική? Άκουγα προηγουμένως ότι υπάρχουν εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίου που όταν έχεις ένα πορτφόλιο κάτω από 100.000 ευρώ, δεν δικαιούσε personal advice. Πας κατευθείαν στην αυτοματοποιημένη διαδικασία και αυτοί χειρίζονται για σένα, κάνουν τις βέλτιστες συναλλαγές. Υπάρχουν θεωρήσεις παιγνίων μηδενικής απόδοσης. Ποια είναι τα αναμενόμενα βραχυχρόνια και μακροχρόνια αποτελέσματα από μια τέτοια προσπάθεια και ποιες
είναι οι διαστάσεις ενός τέτοιου εγχειρήματος. Αυτά είναι πάρα πολλά και αναπάντητα τα φιλοσοφικά ερωτήματα. Η προσέγγιση του Prophet είναι να γίνει μια συνθετική των παραπάνω, να δώσει απαντήσεις όσο δυνατόν περισσότερα ερωτήματα και να εξελίξει αυτή την προσπάθεια σε όρους συνεργασιών υλικού και ανθρώπινου δυναμικού. Επίσης, η ανανεωμένη ατζέντα υπεύθυνης τραπεζικής και χρηματοοικονομικής περιλαμβάνει την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με έναν διαφανή, υπεύθυνο και ηθικό τρόπο. Σε μια εποχή της εναλλακτικής διαδικτυακής τραπεζικής, του απρόσωπου banking και δεδομένων ελλείψεων θεσμικού πλαισίου, αυτή η ανάγκη γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Η έμφαση του νέου μοντέλου δίνεται στους παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στους πελάτες τους, στοχεύοντας τη δυνατότητα και την ικανότητά τους να έχουν πρόσβαση και δυνατότητα ορθής χρήσης υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Το μοντέλο είναι ύψης σημασίας για την μακροχρόνια επιτυχία οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικού οργανισμού, προκειμένου να μπορεί να παρέχει τις κατάλληλες υπηρεσίες στους πελάτες του. Αναμφισβήτητα, ο χρηματοπιστωτικός τομέας μετά την κρίση έχει αναμορφωθεί και έχει αλλάξει ριζικά. Αυτορυθμίζεται, έχουν αναπτυχθεί κώδικες διοντολογίας, έχει αναβαθμιστεί ο ρόλος των ενώσεων τραπεζών και των φορέων επίβλεψης των τραπεζών. Έχουν προσθεθεί στόχοι κοινωνικής απόδοσης στις τράπεζες. Υπάρχει ένας άλλος σκέλος αναμόρφωσης που αφορά την νομοθεσία και τη θεσμική επίβλεψη. Υπάρχει ιδιαίτερη μία και αγωνία πλέον για την προστασία του καταναλωτικού κοινού και τους στόχους τους κοινωνικούς που αυτή πρέπει να υποστηρίξει. Και πρέπει να υπάρχει μια υποστήριξη της καταναλωτικής επιμόρφωσης και του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού προς τους πελάτες. Αυτοί δεν είναι ανεξάρτητοι, αλληλοσυμπληρώνονται και συμπίπτουν πολλές φορές ο ένας με τον άλλον στην προσπάθεια μιας τράπεζας ή της πλατφόρμας να παρέχει υπηρεσίες προς τους χρήστες της. Ποιοι είναι οι στόχοι, λοιπόν, της πλατφόρμας? Να υποστηρίξει τη χρηματοοικονομική επίγνωση για ενημερωμένες οικονομικές αποφάσεις μέσω μιας χρηστικής, διαδραστικής πλατφόρμας επιμόρφωσης και διεύρυνσης του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού του ατόμου. Δημιουργία συλλογικής, μέσα από γκρουπ χρηστών, χρηματοοικονομικής νοημοσύνης, μέσω τεχνικών αυτοματοποίησης, επεξεργασίας δεδομένων και εξαγωγής συλλογικής γνώσης με συστηματικό τρόπο, καθώς και μέσω μη αυτόματων τεχνικών, όπως είναι η διάδραση μεταξύ των χρηστών, διότι και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και η γέννηση νέων δεδομένων που προέρχεται από την αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών και τα δεδομένα που αυτοί επεξεργάζονται. Δημιουργία μιας κοινωνικής, με το όρο του social, πλατφόρμας διάδρασης με τους κατάλληλους μηχανισμούς κινήτρων και επιβράβευσης. Σε αυτή την προσπάθεια, αυτή η προσπάθεια θα δοκιμαστεί πρωτίστως από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηθικών και Εναλλακτικών Τραπεζών του ΦΕΜΠΕΑ, μοναδικό μέλος της οποίας στην Ελλάδα είναι η τράπεζά μας. Η υπέρτατη φιλοδοξία αυτού του εγχειρήματος είναι η δημιουργία ενός χρηστικού πρωτοπόρου εργαλείου για όλες τις χώρες και τους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο φυσικά θα είναι διαθέσιμο για χρήση στον οποιονδήποτε. Τι έχει γίνει και τι μένει να γίνει? Το Prophet μέχρι στιγμής έχει παρουσιαστεί σε 12 συνέδρια και φόρουμ πολιτικής. Έχουν ήδη δοθεί 6 παραδοτέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημοσίευσε το consortium του Prophet σε τουλάχιστον 6-8 ακαδημαϊκά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, καθώς και σε ένα συλλογικό τόμο. Θεμελιώθηκαν συνεργασίες με τουλάχιστον 5 άλλους ευρωπαϊκούς πλατφόρμες και 10 θεσμικούς φορείς. Το πρότυπο της πλατφόρμας, το πρωτότυπο, θα είναι περίπου έτοιμο τέλη Ιουνίου. Και το εκπαιδευτικό υλικό και οι υπόλοιποι λειτουργίες θα είναι διαθέσιμες μέχρι το Δεκέμβριο, οπότε αρχές του 2018 θα δοθεί στην πιλωτική κοινότητα των χρηστών, στα μέλη του ΦΕΜΠΕΑ. Και απλά ενημερωτικά να πω ότι ο ΦΕΜΠΕΑ αποτελείται από 26 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που στοχεύουν και λειτουργούν με γνώμονα τη χρηματοδότηση της συνεταιριστικής οικονομίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Εξυπηρετούν πάνω από 500.000 Ευρωπαίους πολίτες που δραστηριοποιούνται σε 13 ευρωπαϊκές χώρες. Η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη σε όλους τους πολίτες, φορείς και οργανισμούς που ενδιαφέρονται για τους στόχους. Υπάρχει ήδη έμπρακτο ενδιαφέρον διάδρασης από διεθνείς φορείς όπως ο ΑΣΑ και πάρα πολλοί άλλοι. Η πλατφόρμα του Prophet θα λέγαμε ότι είναι πρωτοπόρος της δεύτερης φάσης της ατζέντας του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού. Αν θεωρήσουμε ότι η πρώτη φάση είναι η διαπίστωση ότι ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός μετράει τα μέγιστα και για όρους χρηματοοικονομικής σταθερότητας, αλλά
και για την ανοιχτή δημοκρατία και για να έχουμε άμεσα οικονομικά αποτελέσματα. Η δεύτερη φάση είναι ωραία. Το διαπιστώσαμε το πρόβλημα. Και τώρα τι κάνουμε. Πώς παραδίδουμε μαθήματα χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού. Τι κάνουμε γι' αυτό. Χρησιμοποιούμε ιστορίες, εικόνες, βίντεο, παίγνια, παραδείγματα. Φτιάξουμε κάποια εφαρμογή. Ποιος παραδίδει τα μαθήματα. Η θέση λοιπόν του Profit είναι η σύνθεση όλων αυτών μέσω μιας διαδραστικής, διεπιστημονικής, διαθεσμικής και διαδικτυακής πλατφόρμας. Ενδεικτικά να πω τα περιεχόμενά της που θα είναι. Θα έχει σίγουρα παρουσιάσεις, βίντεο φορέων και χρηστών, άρθρα περιοδικών και εφημερίδων, παίγνια video game, ημερήσιο ιστορικό και ημερολόγιο χρηματοπιστωτικών γεγονότων με επεξήγηση, αυτοματοποιημένη επεξήγηση ανάλογα με τη στάθμη αλφαβητισμού που έχει ο κάθε ένας χρήστης της πλατφόρμας ανάλογα με το προφίλ του, αποφθέγματα χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, οντολόγιο και γλωσσάριο χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού. Ενδεικτικές κατηγορίες υλικού θα είναι για τα επιτόκια, για παράδειγμα, απλή αριθμητική και υπολογισμοί, να μπορεί κάποιος να δει διαχρονικά την αξία του χρήματος, τι σημαίνει συσσωρεύω, τι σημαίνει διαχειρίζομαι τον πλούτο μου, τι σημαίνει δανείζομαι, τι σημαίνει δημιουργώ χρέος, αποπληρώνω ένα χρέος, θέλω να πάρω μια απόφαση για να πάρω ένα σπίτι. Τι σημαίνει δάνειο, ενυπόθηκο, ενοικί, τι με συμφέρει να ενοικιάσω ή να αγοράσω. Τι σημαίνει αποταμίευση, τι σημαίνει μακροπρόθεσμη αποταμίευση. Αυτά όλα θα πρέπει να μπουν μέσα στην πλατφόρμα και με απλά παραδείγματα ο άλλος να παίρνει μια απάντηση στο ερώτημα που βάζει σε αυτήν. Τι θα γίνει αν εγώ βάζω στην άκρη 200 ευρώ κάθε μήνα, τι κεφάλαιο θα συσσωρεύσω όταν είμαι 65 και πώς αυτό θα έρθει και θα κουμπώσει με το ασφαλιστικό πρόγραμμα που παράλληλα έχω. Έτσι για την αποταμίευση για την τρίτη ηλικία, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να δείξουμε στον άλλον ότι αν κάνεις κάτι πάρα πολύ μικρό συστηματικά, αυτό έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο effect σε βάθος χρόνου. Τι σημαίνει η έννοια πληθωρισμός, πώς αυτό με αποδυναμώνει, με ενδιαφέρει ή δεν με ενδιαφέρει όταν λέει ο Υπουργός Οικονομίας ότι το ΑΕΠ ανέβηκε ή κατέβηκε. Τι σημαίνει ότι άλλαξε το φορολογικό, πώς με επηρεάζει. Όλα αυτά λοιπόν θα ενσωματωθούν μαζί με το προσωπικό προφίλ, το ρίσκο και κάποιες συμπεριφορικές στατιστικές αναλύσεις που θα υπάρχουν για τον κάθε έναν ανάλογα με το προφίλ του μέσα. Και για να μην σας κουράσω, θα υπάρχει δύο τμήματα, το τμήμα χρηματοοικονομικών προβλέψεων της πλατφόρμας και το τμήμα ποσοτικοποίησης των πληροφοριών. Το τμήμα χρηματοοικονομικών προβλέψεων ξεκινάμε την παραδοχή ότι κυρίαρχο στοιχείο της δημοκρατίας είναι η πρόσβαση των πολιτών σε πληροφορία. Αν δεν έχεις πρόσβαση σε πληροφορία, τότε η δημοκρατία έχει πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν η πλατφόρμα θα παρέχει συγκεντρωμένες σε μία ενότητα όλες τις προβλέψεις διεθνών οργανισμών όπως είναι η Παγκόσμια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ΟΣΑ και τις εκτιμήσεις τους για την μεσοπρόθεσμη πορεία σημαντικών οικονομικών δικτών. Σε ένα σημείο θα υπάρχει όλη αυτή η πληροφορία μαζεμένη, χωρίς να χρειάζεται ο χρήστης να πει να πάω εδώ, να πάω εκεί, να πάω παραπέρα, να το βρει. Έτσι λοιπόν θα προσφέρουμε και πρωτογενή πληροφόρηση μέσω υποδειγμάτων πρόβλεψης. Θα υπάρχουν η εξέλιξη των τιμών πετρελαίων, η συναλλαγματική ισοτιμία, οικονομικό outlook της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Eurox. Θα υπάρχουν ενσωματωμένα 12 υποδείγματα πρόβλεψης. Αυτό ήταν το ένα που αφορά τις προβλέψεις. Θα υπάρχει δηλαδή πρόβλεψη για την εξέλιξη κάποιων μεγεθών. Το δεύτερο είναι η ποσοτικοποίηση αυτών των πληροφοριών. Πόσες φορές δεν έχουμε διαβάσει ένα άρθρο και στο τέλος της ανάγνωσης αναρωτιέμαστε κι εμείς ήδη τελικά τι εννοεί ο ποιητής. Τα πράγματα θα πάνε προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο. Εδώ λοιπόν έρχεται η πλατφόρμα και μέσα από μια διαδικασία που έχει αναπτυχθεί από το Δημοκρίτιο κυρίως να ποσοτικοποιήσει με όρους sentiment αυτό ακριβώς. Δηλαδή να βγάλει ένα ρεζουμέ που λέμε τελικά προς τα πού θα πάνε τα πράγματα με βάση τα άρθρα. Προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο. Θα υπάρχουν λοιπόν θα δημιουργηθούν 4 θεματικές ενότητες και 4 αντίστοιχα υποδείγματα. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν κάποια... Έχουμε συμπληρώσει το 4ο απλά. Ναι, δεν θα κάνω ούτε ένα λεπτό. Κάποια mock-ups για την πιλωτική πλατφόρμα, για να δείξουμε ότι δεν μιλάμε με όρους θεωρίας. Η πλατφόρμα έχει υλοποιηθεί και έχει αναπτυχθεί ήδη. Λοιπόν,
Που αποβλέπουμε, στηρίζουμε τη χρηματοοικονομική επιμόρφωση των πολιτών και τη βελτίωση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού. Υπέρτατος στόχος είναι η προτροπή σε υπεύθυνη ενημερωμένη προσωπική χρηματοοικονομική συμπεριφορά των Ευρωπαίων πολιτών και σε όρους ανοιχτής δημοκρατίας καλούμαστε να συμβάλλει, καλείται να συμβάλλει σε πιο ενεργές και ενημερωμένες εκφράσεις συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών. Όλοι σας είστε ευπρόσδεκτοι να εγγραφείτε στην πλατφόρμα για να κρατήσετε ενήμεροι για την εξέλιξη του έργου αυτού στο projectprofit.eu για να λαμβάνετε το newsletter και να ενημερώνεστε πότε θα βγει live. Ευχαριστώ πάρα πολύ.